Και έτοιμος για να οργανώσει το παιχνίδι πάλι ο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου πολύ ωραία για τον Σαραβάκο που είναι στην περιοχή. Κάνει το σούτο Σαραβάκο στο γκολ. 1-0 κερδίζουμε τους Αλβανούς στο 8:30 δευτερόλεπτα ακριβώς με τον Δημήτρη Σαραβάκο που πανηγυρίζει δικαιολογημένα εδώ. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Λάκης Παπαϊωάννου που μέχρι στιγμής θα πάει θαμάσια στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει το παιχνίδι. Βρίσκει πολύ ωραία τον Σαραβάκο. Δεν καταφέρει να αποκρούσει ο Σέλη. Σουτάρει από αυτή την πλάγια θέση ο Σαραβάκος. Νικάει τον Μούστα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το Ελλάδα-Αλβανία στο 8:30 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια 1-0. Να λοιπόν που φτάνουμε κοντά στην επιτυχία, ας ελπίσουμε και τη συνέχεια θα είναι ανάλογη. Πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του Μούστα, κατέληξε. Κυράστας στο φάουλ. 9 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο μέρος, προηγούμαστε 1-0. Έγινε κεφαλιά από τον Αντωνίου Αναστόπουλος, δυνατό το σούτα από τον Λάκη Παπαϊωάννου, φεύγει μπάλα από τον Μούστα και το 2-0. Και το 2-0 έγινε εδώ ο πάγκος των Αλβανών, απογοητευμένοι φαίνονται. 2-0 η Ελλάδα την Αλβανία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ακριβώς 8 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι με την κεφαλιά του Κώστα Αντωνίου. Πανηγυρίζει εδώ ο άσος του Παναθηναϊκού, ξαναβλέπετε τη φάση. Στο φάουλ ο Κυράστας που κάνει τη σέντρα, κεφαλιά από τον Αντωνίου. Μια κεφαλιά από τον αρχηγό της Εθνικής, τον Αναστόπουλο, δυνατό σούτα από τον Λάκη Παπαϊωάννου, πέφτει από κρούι ο Μούστα και έρχεται με πολύ δύναμη ο Παπαϊωάννου για να πετάξει την μπάλα τριαμβευτικά στα δίχτυα και να κάνει το Ελλάδα-Αλβανία στο 37.